Κατσα, αλλά πώς να βοηθήσεις, αφού τριγύρω μου υπάρχουν οι συνάνθρωποι μου που ζουν σε αυτή την πατρίδα, να μην βοηθήσεις αυτούς πρώτα. Θα βοηθήσουμε και πρώτα τι? Θα βοηθήσουμε το σπίτι μας και μετά θα βοηθήσουμε τον γείτονα. Ναι, αλλά ήρθα να ξεριζώνεσαι από την πατρίδα. Το, δηλαδή, πιο σκληρό. Το πιο σκληρό. Έχουμε πρόσφυγα, Γρηγόρη μου. Ναι, επειδή είμαι και εγώ όμως από τη Σμύρνη, λοιπόν, Αρναούτογλου στην 22, λοιπόν, στην καταστροφή. Θέλω να σου πω δηλαδή και επειδή τον πρόλαβα τον παππού. Πρόσφυγες όμως. Ναι. Ήρθε ο κατακτητής, μας έκλεψε την πατρίδα και μας σκότωνε. Και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Πρόσφυγες, προσφυγήν. Αυτή δεν ήταν προσφυγήν. Οικειοθελώς. Οικειοθελώς έφυγαν. Να ζήσουν οι άνθρωποι, να τους πάρει η Γερμανία, η Αγγλία και η Σουηδία και η Ελβετία. Όχι να μου αφήνεις ανοιχτά τα σύνορα προς τα δω και να μου τα κλείνεις από εκεί και να μην έχουν κυρώσει αυτοί που κλείνουν τα σύνορα των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν να πάνε στη Γερμανία γιατί έχουν συγγενείς. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Όχι όπως γουστάρουμε, όπως τα λένε τα μέσα μαζικού επηρεασμού, που δεν υπάρχει πια Έλληνα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο πρόσφυγες υπάρχουν. Να βοηθήσω τον άνθρωπο. Έχω τη δύναμη να τον βοηθήσω. Έχω δύναμη να βοηθήσω 10. Άμα μου στέλνεις χίλιους. Άρα αυτή τη στιγμή εσύ τι πιστεύεις ότι. Είναι έργος. Είναι σχέδιο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να κλείσουμε το θέμα αυτό το προσφυγικό. Να σταματήσουν τον πόλεμο εκεί που υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι ίδιοι οι οποίοι κάνουν τους ανθρωπιστές είναι αυτοί που έχουν τις πολυεθνίκες και πουλάνε όπλα. Είναι τόσο υποκριτικό όλο αυτό που συμβαίνει, που μας κάνει εμάς τώρα να αναγκαζόμαστε να αισθανόμαστε τύψεις και ενοχές για κάτι που δεν φταίμε και αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα να είναι αυτοί που μας κάνουν και με το δάχτυλο έτσι. Όχι, μαντάμ, το δάχτυλο να το βάλεις εκεί που σου πρέπει. Να ευχαριστηθείς, να σου σηκώνεις. Έρχονται λοιπόν δαηλίδικα, διότι γίνεται δουλεμπόριο, τους παίρνουν πάρα πολλά λεφτά των ανθρώπων και θα ήταν προτιμότερο όλοι αυτοί οι ανθρωπιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα υποκριτές, να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον πόλεμο και να μην ξεριζώνονται οι άνθρωποι από τις πατρίδες τους. Γιατί δεν ήρθαν οι Ιρακινοί όταν έγινε αυτό που έγινε στο Ιράκ, που ήταν χειρότερο από ό,τι έγινε τώρα στην Συρία? Γιατί από τη Λιβύη δεν ήρθαν όλοι αυτοί που ήρθαν? Ήταν η στιγμή κατάλληλη για να χτυπήσουν με τον τρόπο που χτυπούν και να δημιουργήσουν ένα ντόμινο που ξεκινάει από την Ελλάδα. Σύγχυσης. Αυτό θα συμβεί. Θα είναι τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε δεν θα ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Θα αλλάξουν όλα και ό,τι ξέραμε θα ξεχάσουμε. Και όντως έτσι έγινε. Και έλεγα τότε ένα τραγούδι, τον King Crimson, που έλεγε «Confusion will be my epitaph», που σημαίνει «Σύγχυση θα είναι ο επιτάφιός μου». Και μέσα στο τραγούδι έλεγε «Η γνώση είναι ένας φίλος πεθαμένος πια». Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να εν κατακλείδη να πω ότι. Άρα δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε όλες αυτές οι κυβερνήσεις που. Οι άνθρωποι εννοείς που ξεριζώνονται. Που έφτασαν εδώ. Μα είναι δυνατόν. Ήταν σκληρά τα λόγια. Εγώ τα βάζω με αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους. Τα βάζω με αυτούς τους οποίους γίνονται κυβερνήτες, αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα όχι των λαών, αλλά συμφερόντων άλλων ανθρώπων. Θεωρείς ότι ο σημερινός Έλληνας είναι ρατσιστής? Όχι βέβαια. Ρατσιστική διάθεση ο Έλληνας δεν έχει. Το να έχει απειβδίσει, διότι κάποια στιγμή, ας πούμε, αυτό που γίνεται τριγύρω σου είναι τόσο έντονο, τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, αισθάνεσαι κάποια στιγμή ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Δηλαδή, μετά από 5 χρόνια, πώς θα είναι? Οι άνθρωποι αυτοί γενοβολάνε. Σε λίγο, πραγματικά θα γίνει μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος. Μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος. Το πιστεύεις αυτό? Απόλυτα. Μες στο σχέδιο είναι. Πληθυσμιακή αλλίωση. Διότι όταν έχεις μία γροθιά, έναν λαό γροθιά, είναι, πώς να το πω, δύσκολος αντίπαλος. Όταν είναι διασπάρτος ο λαός, εύκολη πελάτη.